αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς για τη φιλοξενία των παιδιών μου στη φετινή περίοδο για τη λειτουργία των παιδικών μας σταθμών. Μιλάμε για τους 7 παιδικούς σταθμούς του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δημοχείου, για όλους τους σταθμούς από τα Καρδάμιλα μέχρι και την Καλλιμασιά. Όλοι οι γονείς λοιπόν που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να τα έχουμε φέτος από το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και για όλη την επόμενη περίοδο μέχρι και τον Ιούλιο του 2022, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, το τονίζω αυτό, ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, μέχρι και τις 8 Αυγούστου. Δόθηκε παράταση μέχρι και τις 8 Αυγούστου, επομένως έχουν ακόμα ένα τετραήμερο στη διάθεσή τους για να υποβάλουν την αίτησή τους όσοι ακόμα δεν το έχουν κάνει. Θα πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά, στις 13 Αυγούστου, θα αναφερθούν τα προσωρινά αποτελέσματα. Θα ακολουθήσει μια περίοδος από τις 14 έως τις 18 Αυγούστου, περίοδος εστάσεων ή αν υπάρχουν ελλειπή δικαιολογητικά, θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προσκομίσουν όσα δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα. Και στις 20 Αυγούστου θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε σύντομα πλέον φέτος θα γνωρίζουν οι γονείς το τι θα συμβεί από το Σεπτέμβριο για να μπορούν και εκείνοι να κάνουν τον ανάλογο προγραμματισμό ανάλογα βέβαια με τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Πρέπει να σας πω ότι έχει προηγηθεί η υποβολή αιτήσεων με τη διαδικασία φιλοξενίας παιδιών με τροφεία όπως λέμε. Υποβλήθησαν 310 αιτήσεις. Ένα νούμερο πολύ μεγάλο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ ότι ανάλογο νούμερο θα έχουμε τώρα και από τη, μέσω του ΕΤΑ, του προγράμματος ΕΣΠΑ και αυτό θα φανεί βέβαια στις 20 Αυγούστου όταν έχουμε την ανάρτηση όπως σημαίνει των οριστικών αποτελεσμάτων. Πέρσι, για να έχουμε μια εικόνα των αριθμών των παιδιών που φιλοξενήσαμε πέρσι, είχαμε 310 παιδιά και στους 7 παιδικούς σταθμούς. Από όσο γνωρίζω, ικανοποιήσαμε το σύνολο των αιτήσεων και θεωρώ ότι και φέτος, με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει, η αρμόδια διεύθυνση των παιδικών μας σταθμών, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους γονείς να μπορούν τα παιδιά τους να είναι σε ένα ασφαλές και πολύ οικείο περιβάλλον όπως το γνωρίζουμε για τα προηγούμενα χρόνια. Πράγμα το οποίο πραγματικά θέλουμε να συνεχιστεί και φέτος, τηρώντας όλα όσα προβλέπονται και από τα υγειονομικά πρωτόκολλα για λόγους ασφαλείας, όπως το κάναμε και στην περσινή περίοδο, θα ισχύσουμε και φέτος για να έχουμε, επαναλαμβάνω, μια πολύ επιτυχημένη χρονιά όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Μαναρέ, επειδή συνήθως υπάρχει πρόβλημα με την κάλυψη των βρεφών, είναι τα βρεφικά τμήματα έχουν αυξηθεί, θα μπορέσουν να καλυφθούν όλα τα αιτήματα? Στο μέτρο του δυνατού θα φροντίσουμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των αιτημάτων. Σας είπα ότι πέρσι πετύχαμε να καλύψουμε σχεδόν το σύνολο, δεν είχαμε καμία αίτηση η οποία δεν ικανοποιήθηκε. Ελπίζω ότι και φέτος θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλους τους γονείς. Βέβαια, αν υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, θα δούμε. Επαναλαμβάνω ότι διαθέτουμε 7 παιδικούς σταθμούς. Θα δούμε πώς θα γίνει η κατανομή, πάντα σε απόλυτη συνεργασία της αρμόδιας διεύθυνσης και με τους γονείς, ούτως ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε όλοι, δηλαδή καμία αίτηση να μην μείνει ανικανοποιητή και για την φετινή περίοδο.